Με πρωταγωνιστές του θεάματος, τα φώτα και τη μουσική, η ενεκτήρια εκδήλωση των 49ων Δημητρίων ξεχώρισε για την πρωτοτυπία της. Με σημείο συνάντηση στην πλατεία εμπορίου, η προβολή του εικαστικού έργου του Στάθη Μίτσιου συνάντησε τον ηλεκτρονικό ήχο των Jazztronic. Είναι ένα είδος που θυμίζει τα παλιά ενδεχομένως Δημήτρη, αλλά με έναν πολύ καινούριο τρόπο. Ξεκινάμε με video mappings, το οποίο θα συνεχίσουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ένα βράδυ, είναι πολύ φεστιβάλ. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι αυτή η συνέχεια της συνέντευξης τύπου που έγινε από τη θάλασσα, που αναδείξαμε τη θάλασσα και τώρα αναδεικνύουμε αυτή τη διαδρομή της πόλης, αυτή το ιστορικό κομμάτι της πόλης. Θεωρώ ότι μέσα από την εικόνα και μέσα από τη μουσική αυτή η πόλη μπορεί να αισιοδοξεί για το αύριο. Στη συνέχεια μια μεγάλη ανθρώπινη πομπή ξεκίνησε για μια νυχτερινή βόλτα στο κέντρο της πόλης. Στις 10 στάσεις της υπήρχε πάντα ένα διαφορετικό μουσικό σχήμα και μια διαφορετική εικαστική εγκατάσταση. Να αλλάξει το βλέμμα μας μέσα από τα χρώματα, τη μουσική, την εικαστική παρέμβαση, γιατί πάντα ό,τι μπαίνει, ότι μας βγάζει έξω από τη συνηθισμένη μας ροή, μας κάνει να ξανακοιτάμε τα κτίρια, τους δρόμους, οπότε είναι μια νέα ματιά. Και ας ελπίσουμε συνολικά τα Δημήτρια να είναι μια νέα ματιά στην έννοια του φεστιβαλισμού. Κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει σήμερα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαφορετικό, φρέσκο, σύγχρονο. Δεν μας είχαν συνηθίσει τα Δημήτρια σε αισθητική αυτού του είδους. Την ανθρώπινη πομπή οδηγούσε μια νεανική ομάδα κρουστών που της έδινε παλμό και γρήγορο ρυθμό. Όντως είναι μια καταπληκτική εμπειρία αυτή που ζούμε και εμείς ως άτομα που παίζουμε κρουστά και όλοι αυτοί και ο κόσμος που μας ακολουθεί. Είναι κάτι που ο καθένας γνωρίζει την πόλη του. Εγώ εντάξει, προσωπικά δεν είμαι από εδώ, σπουδάζω εδώ, γνωρίζω την πόλη. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και για έναν κάτοικο της Θεσσαλονίκης που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εδώ να γνωρίζει την πόλη του, γιατί πολλοί δεν την ξέρουν ουσιαστικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και δεν περίμενα ότι θα κάνω ποτέ κάτι τέτοιο και ευχαριστώ πάρα πολύ το δάσκαλο που με βοήθησε να έχω αυτή την εμπειρία. Η σημερινή πορεία είναι μια εμπειρία την οποία μπορεί να την επιβεβαιώσουν όλοι όσοι ήταν μέσα στην ομάδα. Η ομάδα αποτελείται από μαθητές μουσικούς από τα μουσικά εργαστήρια που είναι εδώ στο κέντρο της πόλης. Οπότε είμαστε και εμείς μέρος του κέντρου της πόλης και σαν κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και σαν μουσική, εκολαπτώμενη μουσική. Στην επιτυχημένη ενεκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες εθελοντές. Η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα νεολαία στην Ευρώπη, είναι πρωταγωνίστρια. Είμαστε εδώ, είμαστε η καρδιά της Θεσσαλονίκης, είμαστε ο Παλμός και θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτό το φεστιβάλ που πραγματικά είναι. Έχει καθιερωθεί στην πόλη. Απλά θα βοηθήσουμε με την παρουσία μας, το στηρίζουμε και όπου θα είναι πάρα πολύ θεματική αυτή η έναρξη. Θα το δείτε κι εσείς. Οπότε αυτό, απλά εδώ είμαστε μαζί τους, νεολαία, το στηρίζουμε και θα περάσουμε όμορφα. Πραγματικά το φως παντρεύεται με τη νύχτα. Μια καταπληκτική εμπειρία. Περπατάμε στη Θεσσαλονίκη νύχτα και απολαμβάνουμε την εικαστική παρέμβαση σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχει ο κόσμος. Οι Θεσσαλονίκοι αποδείξανε πόσο πολύ αγαπάνε την πόλη τους. Η νυχτερινή πορεία έκανε την τελευταία της στάση στο αμφιθέατρο της αρχαίας αγοράς με συναυλία jazz.